σύνομος Ναυπηγείου Παλαμίδης με την υπαρτιμόν 339 στις 28 Οκτωβρίου 2014 πράξη, η οποία περιγράφει το στρατηγικό με την οποία οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη της ομόφωνης απόφασης. Ανακήρυξε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Αντώνη Σαμαρά, επίτιμο Πρόεδρο του. Ο Πρωθυπουργός Νίκος Ναυπηγείου, ο Παλαμίδης, θεωρεί ότι η πολύπλευρη προσφορά του Πρωθυπουργού στον πολιτισμό της πατρίδος, τόσο από την θέση του Πρωθυπουργού, όσο και από την θέση του Υπουργού Πολιτισμού, στην οποία έχει διατελέσει, συνάδει με τους σκοπούς του πολιτιστικού μας συλλόγου. Για τον λόγο αυτό, τιμά τον άντρα και το απονέμει τον τίτλο του επιθύμου Προέδρου. Καλό τη σύζυγο του κυρίου Σαμαρά, η κυρία Γεωργία, να παραλάβει την πλακέτα. Η σημασία αυτής της σπουδαίας νίκης των Ολύμων, αλλά αποφασισμένων Ελλήνων, προδιέγραψε και την απελευθέρωση της πόλης του Ναυπηγείου, που συνεκρόνησε τον αγωνιζόμενο κλάδο της αναστατωμένης Ελλάδος. Και όχι μόνο, γιατί μετά την νίκη ήταν του Γράμμανη στα Δερμενάκια, το όνειρο της ελευθερίας άρχισε να φωτίζει τους ελληνικούς ορίζοντες. Τα δύο αυτά ιστορικά γεγονότα ήταν τεράστιας σημασίας, γιατί επηρέασε καθοριστικά την περαιτέρω έκβαση του εκπαιδευτικού αγώνα. Άλλωστε, είναι και ιστορικά τεκμηριωμένο ότι η εξέλιξη της Παναστάσεως θα ήταν διαφορετικά, χρονικά τουλάχιστον, εάν τα κανόνια του Παλαμιδίου δεν ανήκειλαν τα ξημέρωματα του Αγίου Ανδρέα και είχαν μόνο συνείδηση της καταληψιώς του. Γι' αυτό όλοι μας έχουμε χρέος να τιμάμε με τη δέωσα ασεβότητα όλους εκείνους τους ήρωες και πρωταγωνιστές ενός τόσο μεγάλου κατορθώματος που μόνο έγινε στο νου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και σήμερα εορτάζουμε την νέα υποθετή του Στάιγου Στέγκο, τι πιο μεγάλος συμβολισμός, τι πιο γνωστός συμβολισμός, το ανέβασμα ενός βουνού και η κατάληψη ενός κάστρου. Είναι περίπου τα ίδια που ζει η χώρα μας στη δύσκολη σημερινή εποχή. Το ανέβασμα ενός βουνού για να ξαναβρεθούμε όρθιοι στα πόδια μας. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε που σήμερα είπε και ο Πρόεδρος, ο κ. Σαμαράς από εδώ. Άλλος συμβολισμός. Η νίκη αυτή ήταν λίγο πριν το πρώτο εμφύλιο που ζήσαμε η χώρα μας, το έθνος μας, το 1821. Ήταν λοιπόν όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Και έτσι η κατάκτηση αυτού του κάστρου ήταν πιο εύκολη. Έτσι λοιπόν και σήμερα η μνήμη μας πηγαίνει στον Πορθητή και στη μνήμη του, τον Στάιγο Στεϊκόπουλο, τον οποίο τιμούμε, αλλά πηγαίνει σίγουρα και στους σημερινούς συμβολισμούς αυτής της γενναίας ηρωικής πράξης του αγώνα. Όλοι εμείς οι επόμενες γενναίες του 1821 πορευτήκαμε το δρόμο μας ως έθνος και ως λαός κάτω από τη σκέπη των ιερών του 21. Το δικό τους παράδειγμα, τη δική τους θυσία, τα δικά τους ιδανικά, τα δικά τους βάσανα, τις θερήσεις και τα δικά τους λάθη μας δίδαξαν τι θα πει πατρίδα, ότι είμαστε ή γίναμε και ακόμη αν αποτύχαμε να γίνουμε, το χρωστάμε σε εκείνους. Σε μια εποχή διάλυσης του ανθρώπου σε απρόσωπες δομές και τις επιδόσεις του σε ατέρμονες αιτιοκρατικές εξηγήσεις, τα συγκεκριμένα πρόσωπα του 21 ανασένουν μέσα μας με τη σάρκα, το αίμα και το πνεύμα τους. Όλοι αυτοί οι ήρωες αγωνιστήκανε με όλα αυτά τα ιδανικά και έπεσαν λογοδοτώντας στην πατρίδα. Σε μια εποχή καταφρόνιας του ηρωικού, σε μια εποχή απανθρωπιάς και ατομικισμού, οι αγωνιστές μας, οι ηρωικοί προπάτου μας, μας διδάσκουν πως το ενσαρκωμένο πνεύμα μπορεί να αντιστέκεται, να καταφρονεί τη δύναμη των πνόπρων και να κάνει τον άνθρωπο πιο άνθρωπο και όχι ανθρωπάκο. Διότι αγαπητοί μου, όλοι τους ενώ μπορούσαν να περάσουν καλά ίσια και απλά, προτίμησαν οι Έλληνες τότε και πάντοτε στους εθνικούς και υπερπάθητους αγώνες την διακινδύνευση του αγέρα στο θάνατο και την πιο ωραία δόξα. Thank you.
μια γρήγνια μου κρατεί τα μάτια τελειωμένα. Στο καρδιλί μου αργά ποιος περπατεί με βήματα βαριά κι αποσταμένα. Στο τουρκο-βενετσιάνι που παλιού αναπιούν τη στράτα περνά η παράδα του αλωτινού καιρού. Κι αν τεκροτούν τα τύμπανα βοερά και του χαλκού η κραυγή, κι αν δεν φρουμάζουν τάτια ως μια φορά που επέβαιναν τη γη. Της φαντασίας η δύναμη όμοια σας φέρνει εμπρός μου φαντάσματα ενός κόσμου μεγάλου και λαμπρού.